Θα ακούσουμε πρώτα τη γνώμη της Λένας Δανειδάκη και της Έλλης Ευαγγελίδου. Πιστεύω ότι η Ελληνίδα κάνει προσπάθεια για να είναι καλά ντυμένη και το καταφέρνει. Παρά το γεγονός ότι η μόδα που της προσφέρεται δεν είναι και η σωστή. Εγώ πιστεύω ότι η Λένα βασικά έχει δίκιο, μόνο που το αποτέλεσμα του καλού ντυσίματος της Ελληνίδας δεν νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα προσπαθίας, αλλά αποτέλεσμα μιας καλλιστισίας που την έχει άμφιτη. Βέβαια, τις κακοτοπιές δεν τις ξεπερνάμε πάντα και σαν παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω αυτή την φοβερή επιδημία των υψηλών τακουνιών, των κοθόρνων όπως λεγόντουσαν, που δεν ήταν μόνο ακαλέστητα, αλλά ήταν και ανθίγυνα. Θα ακούσουμε τώρα τη γνώμη της Ιωάννας Κοτσάκη, δημοσιογράφος μόδας από τον Βορρά. Νομίζω ότι η Μέση Ελληνίδα επηρεάζεται υπερβολικά από τις επιταγές και τις εκάστοτε αλλαγές της μόδας, σε σημείο που να μην μπορεί να ξεχωρίσει τα στοιχεία εκείνα που θα της ταιριάσουν, που θα προβάλλουν την προσωπικότητά της. Δηλαδή πιστεύετε τελικά δεν είναι και τόσο καλαντημένη? Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο καλαντημένη. Και ποιοι μπορεί να φταίνε γι' αυτό? Ίσως μπερδεύεται μέσα στα πολλά που της λένε, ίσως η ίδια δεν έχει δική της γνώμη, γιατί φταίει μια γενική κουλτούρα. Ας ακούσουμε τώρα τη γνώμη μιας παλιάς δημοσιογράφου, της κυρίας Γεωργίας Σταρσούλη. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει ιδιαίτερα το ντύσιμο της σημερινής Μέσης Ελληνίδας. Άλλοτε ντυνότανε καλύτερα. Ίσως τώρα την επηρεάζει πάρα πολύ η μόδα. Ίσως τώρα, ξέρω εγώ, επηρεάζεται η μία με την άλλη. Ιδίως η νεολαία ντύνεται αρκετά άγουστα και αρκετά έτσι, χωρίς να πούμε να λαμβάνει υπόψη της την πρακτικότητα ή τη χάρη ή εκείνο που κολακεύει μια γυναίκα. Νομίζω, κυρία Τασούλη, ότι η νεολαία ντύνεται πρακτικά αυτή τη στιγμή. Πρακτικά, αλλά άχαρα. Δεν έχει θηλυκότητα πολύ η νεολαία. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Ίσως η μόδα, ίσως οι αλληλοεπηρεάζονται οι κοπέλες. Και θέλουν οπωσδήποτε να δείξουν ότι είναι εκτός του κατεστημένου. Η γνώμη τώρα της Ελένης Κόλμαν. Κυρία Κόλμαν, πιστεύετε ότι η Ελληνίδα τελικά ντύνεται σωστά? Έχω τη γνώμη ότι καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ντυθεί σωστά. Αλλά μπερδεύεται μέσα στη μεγάλη προσφορά της μόδας. Δεν έχει σαφή κριτήρια για να κρίνει τι της ταιριάζει καλύτερα, τι μπορεί να πάρει από τη μόδα, να το προσαρμόσει στο δικό της το στυλ και κάπως να παρουσιάσει μια δική της οντότητα. Κοπιάρει ό,τι νομίζει ότι είναι καλό και μοντέρνο, αλλά το αποτέλεσμα αυτό που παρουσιάζει δεν είναι πάντοτε επιτυχημένο. Μήπως φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι τελικά, που ποτέ δεν καυτηριάζεται κάτι τόσο πολύ ώστε να την επηρεάσετε από τον τύπο ή και εμείς ακόμα από την τηλεόραση? Δεν νομίζω ότι φταίμε εμείς, γιατί δεν δέχεται η Ελληνίδα και γενικώς η γυναίκα δεν παραδέχεται ποτέ ότι η δική της γνώμη δεν είναι το καλή. Δεν μπορεί να επηρεαστεί από τον άλλον. Όταν δει κάτι που της αρέσει πάνω στο μανικέν, νομίζει ότι θα το βάλω κι εγώ τώρα και είμαι εντάξει. Αλλά δεν είναι πάντα εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Θα ακούσουμε τώρα τη γνώμη της Μπελέ Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι η Ελληνίδα έχει κάνει αρκετές πρόοδες τα τελευταία χρόνια και ότι σε τελευταία ανάλυση δεν υστερεί από τη μέση Ευρωπαία. Αυτό βέβαια οφείλεται στο έτοιμο ρούχο, το οποίο σήμερα είναι καλοραμένο, προσφέρεται ξέρω σε τιμές προσιτές και είναι τελείως προσαρμοσμένο στην Ελληνίδα. Εκτός αυτού, νομίζω ακόμη ότι η Ελληνίδα καταβάλει μια προσπάθεια, εκτός του να διαλέγει τα ρούχα που της ταιριάζουν, στο να είναι εκείνη κατάλληλη για να τα φορέσει. Δηλαδή, προσέχει το πάχος της, το πρόσωπό της, τα μαλλιά της κτλ. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα ωραίο σύνολο. Άρα, δηλαδή, η Ελληνίδα έχει προσωπικότητα και δεν αντιγράφει. Αντιγράφει, όπως όλες οι γυναίκες αντιγράφουν. Περιμένουν όλες να βγει η καινούρια μόδα για να την ακολουθήσουν. Αλλά εδώ την ακολουθούμε προσαρμοσμένα. Σωστά, δηλαδή. Ας ακούσουμε τώρα τη γνώμη της Γερμανίδας δημοσιογράφου, κυρίας Χόρν Ούλμερ. Κατά τη δική μου γνώμη, η Ελληνίδα δίνεται αρκετά καλά, αρκεί να γνωρίζει το τύπο της και να μην προσπαθεί να κοπιάρει τη μία την άλλη και να μην κοπιάρει τα μανικέ. Τα ψηλά και τα αδύνατα. Ακριβώς. Με τη γνώμη της Φάνης Τσαγανέλη. Θα ήθελα βασικά να κάνω ένα διαχωρισμό. Πιστεύω ότι οι νέες κοπέλες δίνονται πολύ πολύ ωραία, πολύ μοντέρνα και πολύ κομψά και πρακτικά συγχρόνως, ενώ οι γυναίκες άνω των άντα προσπαθούν να νεάσουν μάλλον και ίσως να φταίει και η μόδα γι' αυτό, γιατί συνήθως η μόδα είναι μόνο για τις νέες κοπέλες, κυρίως απευθύνεται. Από εκεί και ύστερα. Με συγχωρείτε που διαφωνώ μαζί σας. Τα άντα τα πλησιάζουν όλοι και δεν πρέπει να το κριτικάρουμε ποτέ. Μετά όσο για τις πολύ νέες κοπέλες, δεν χρειάζεται να έχουν μόδα πάνω τους. Είναι νέες.